Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, την οικογένειά μου, το κλίμα γενικά, το πώς μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Είμαστε μια γενιά η οποία είχε οράματα. Θέλαμε οι περισσότεροι να γίνουμε επιστήμονες, να προκόψουμε. Είχαμε ιδεώδη που ελπίζω να έχει και σήμερα, να έχουν και σήμερα οι νέοι. Αλλά εκείνη την εποχή η επιστήμη είχε μια άλλη έγκλη και εγώ προσωπικά ήθελα να γίνω ερευνητής από μικρός. Ήμουν καλός μαθητής χωρίς να θέλω να είμαι άριστος. Έτσι, κάπου με ενοχλούσε το να φαίνομαι πρώτος, αλλά ήμουν πολύ καλός μαθητής και σε ορισμένα μαθήματα όπως που μου αρέσαν ιδιαίτερα τα μαθηματικά, η φυσική, ήμουν πάρα πολύ καλός. Και πολύ κακός παραδείγματος χάρη στη γυμναστική, γιατί από φύση είμαι κάπως νοθρός. Ήταν χρόνια κάπως δύσκολα, 64-69 Πολυτεχνείου, δικτατορία βέβαια. Και το όνειρό μου ήταν να φύγω στο εξωτερικό. Κατέληξα στην Γρενόμπλο που πήγα να σπουδάσω αρχικά φυσική και εκεί γνώρισα την πληροφορική και μου άρεσε πολύ η ιδέα να σπουδάσω πληροφορικός. Ξεκίνησα σπουδές από την αρχή και έμεινα βέβαια στην Γρενόμπλο ξεκινώντας σαν ερευνητής και μετά πήρα θέση στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι το ότι είχαμε μηχανές οι οποίες είχαν μια συμπεριφορά η οποία πλησίαζε τη συμπεριφορά του ανθρώπινου μυαλού, ότι ήταν έξυπνη συμπεριφορά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο με μάγευε από τότε. Παρότι βέβαια η πληροφορική εκείνη την εποχή δεν ήταν, ούτε κανείς μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν η επιστήμη και η τεχνολογία που είναι σήμερα. Χρειάστηκε να δουλέψω σκληρά, όπως οι περισσότεροι Έλληνες που βγαίνουν στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο πρέπει να αναγνωρίσω είναι ότι το γαλλικό σύστημα, όπως και άλλα συστήματα στο εξωτερικό, αναγνωρίζουν τους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά και τους δίνουν την πρέπουσα θέση μέσα στο σύστημα. Και αυτό νομίζω έγινε και στην Γαλλία. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο να αναγνωριστεί άμεσα κάποιος ο οποίος προσφέρει στο σύστημα και να υπάρξει αυτό που λέμε αξιοκρατία. Αυτό που μου δίνει ενέργεια είναι το να οραματίζομαι κάτι και να προσπαθώ να το πετύχω. Και μέσα από τη διδασκαλία, βέβαια, μαθαίνοντας τους νέους και η επαφή μου με τους νέους είναι κάτι πολύ βασικό. Και να πραγματώνω αυτό το οποίο φαντάζομαι σε μια στιγμή, να ξεπερνώ τον εαυτό μου κατά κάποιο τρόπο. Η πληροφορική είναι μια νέα επιστήμη, η οποία δεν έχει το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν άλλες επιστήμες. Δηλαδή, αν θέλω παραδείγματος χάρη να φτιάξω μια γέφυρα, έχω όλες τις θεωρίες για να φτιάξω μια γέφυρα η οποία θα μείνει επί αιώνες χωρίς να καταρρεύσει. Τέτοιες θεωρίες δεν έχουμε ακόμα στην πληροφορική. Οπότε τα πρώτα πληροφορικά συστήματα έγιναν κατά τρόπο εμπειρικό και ακόμα γίνονται σε έναν βαθμό κατά τρόπο εμπειρικό. Άρα χρειαζόταν ορισμένες θεωρίες για να επαληθεύσουμε ότι τα πληροφορικά συστήματα θα λειτουργήσουν σωστά. Και έκανα μία από τις πρώτες θεωρίες για την επαλήθευση συστημάτων. Δηλαδή, που μας επέτρεψαν να μην κάνουμε τα συστήματα κατά τρόπο εντελώς εμπειρικό, αλλά να φτιάχνουμε ορισμένα μαθηματικά μοντέλα πάνω στην ανάλυση των οποίων να δουλεύουμε για να αποδείξουμε ότι θα δουλέψουν σωστά. Με πρώτες εφαρμογές, βέβαια, στη δική μου περίπτωση, στα συστήματα υψηλής πιστότητας για αεροπλάνα. Το εργαστήριο Verimac το ίδρυσα το 1993 σε συνεργασία με μια εταιρεία και δουλέψαμε για την Airbus, η οποία έφτιαχνε τα πρώτα αεροπλάνα τότε με αυτόματα συστήματα ελέγχου και φτιάξαμε ακριβώς την τεχνολογία αυτή που λέγεται fly-by-wire και χρησιμοποιήθηκε από την Airbus, πράγμα το οποίο της έδωσε και ορισμένα πλεονεκτήματα απέναντι στην Boeing. Η Airbus εκείνη την εποχή ήταν μια πολύ μικρή εταιρεία
και σήμερα έχει πάνω από το 51% της παγκόσμιας αγοράς στα εμπορικά αεροσκάφη. Πάντα βάζει κανείς νέους στόχους και έτσι εξελίσσεται και η επιστημονική γνώση. Δηλαδή ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε, γιατί νομίζω ότι η επιστημονική γνώση είναι μια, η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης είναι μια διαδικασία η οποία είναι ατελείωτη. Έτσι. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την απόλυτη επιστημονική γνώση και να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Άρα είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία τίνει ασυμπτωτικά στο να καταλάβουμε τον κόσμο. Την επιβάβαση την καταλαβαίνω κατά πολλούς τρόπους. Καταρχήν αναγνώριση από τους συναδέλφους μου ότι είμαι κάποιος που προσφέρει στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Επιβράβευση επίσης είναι η ηθική ικανοποίηση την οποία έχω ότι προσφέρω κάτι στον κόσμο, ότι μαθαίνω τους φοιτητές μου, μαθαίνω τα νέα παιδιά να καταλάβουν τον κόσμο και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι μια διαδρομή που έχω. Δηλαδή αν κάποτε πω ότι έφτασα στο μεγαλύτερο επίτευγμα, τότε κάπου έχω τερματίσει. Οπότε για μένα η εξέλιξή μου είναι μια διαδικασία συνεχής, ένα ταξίδι, το οποίο μέχρι το τέλος της ζωής μου εύχομαι πάντα να έχει στόχους. Δεν θέλω να μιλώ για το μεγαλύτερο επίτευγμα. Η ιδέα λοιπόν του Internet of Things είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες του ίντερνετ, δηλαδή το διαδίκτυο, για να κάνουμε όλα αυτά τα συστήματα να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν αυτό που λέμε σφαιρικές υπηρεσίες, δηλαδή global services. Σήμερα υπάρχουν περίπου 1 τρισεκατομμύριο συστήματα κατανεμημένα ανά τον πλανήτη, δηλαδή οι υπολογιστές οι οποίοι δουλεύουν λίγο πολύ ανεξάρτητα. Η ιδέα είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες τις διαδικτυακές για να κάνουμε αυτά τα συστήματα να συνεργάζονται, να συλλέγουν δεδομένα, να τα στέλνουν σε μεγάλους servers, αυτό που λέμε το cloud σήμερα, έτσι, το οποίο θα παίρνει αυτά τα δεδομένα, θα τα αναλύει και θα στέλνει μετά εντολές στα συστήματα έτσι ώστε να συνεργάζονται. Είναι ένα όραμα το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο και δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε ποτέ, διότι σήμερα οι τεχνολογίες του ίντερνετ δεν είναι αρκετά ασφαλείς. Άρα, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει ασφάλεια στο διαδίκτυο. Άρα, θα πρέπει να έχουμε τη διαδικτυακή υποδομή, η οποία θα επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη συνεργασία όλων αυτών των συστημάτων. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα, ίσως για να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Μία εφαρμογή του ίντερνετ των αντικειμένων είναι το ότι θα έχουμε έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα το πρόβλημα της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύπλοκο, γιατί έχουμε πηγές παροχής ενέργειας που έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη έχετε φωτοβολταϊκά, έχετε υδραυλική, έχετε αιωλική, έχετε πυρηνική ενέργεια. Και πρέπει και η διανομή ενέργειας γίνεται σχεδόν σε επίπεδο μιας υπήρου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να πουλάει ενέργεια, να αγοράζει ενέργεια από άλλα κράτη και υπάρχει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης της χρήσης της ενέργειας. Το οποίο αυτό νομίζω ότι θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τέτοιες τεχνολογίες. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί είναι το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, της ρύθμισης της κυκλοφορίας. Να έχουμε αυτό που λέμε smart transport systems, δηλαδή ότι θα χρησιμοποιείτε αυτά τα έξυπνα συστήματα για να διαλέγετε την καλύτερη διαδρομή για να φτάσετε κάπου. Εξάλλου και τα αυτοκίνητα, όπως βλέπετε, αυτοματοποιούνται και θα αυτοματοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Google Car, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι εντελώς αυτόματο. Δηλαδή μπαίνετε μέσα, δίνετε συντεταγμένες GPS και σας πάει στον προορισμό σας. Όλη αυτή η αυτοματοποίηση των μεταφορών θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του ίντερνετ των αντικειμένων.
φτιάχνουμε υπηρεσίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιούμε τους πόρους, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμια κλίμακα, κατά τον βέλτιστο τρόπο. Είτε είναι πόροι ενεργειακοί, είτε είναι πόροι φυσικοί όπως το νερό παραδείγματος χάρη, έτσι. Είτε είναι μέσα επικοινωνίας, είτε είναι εφαρμογές, υπηρεσίες όπως στην ιατρική, γιατί το ίντερνετ των αντικειμένων θα έχει πολλές εφαρμογές και στην παροχή, στην οργάνωση των ιατρικών υπηρεσιών, των τουριστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών κάθε είδους. Δηλαδή το Internet of Things είναι το τεχνολογικό όραμα, αλλά από πίσω υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την πιστότητα των συστημάτων. Και το αντικείμενο των ερευνών μου είναι πώς να κάνουμε συστήματα τα οποία να είναι περισσότερο ασφαλή. Ασφαλή υπό την έννοια ότι εάν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, ένα λάθος κάπου, θα μπορούν να το αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν έτσι ώστε να εξουδετερώσουν τις συνέπειες του λάθους. Ασφάλεια υπό αυτή την έννοια. Και ασφάλεια βέβαια υπό την έννοια της προστασίας από επιθέσεις, κυβέρνο επιθέσεις, τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα κάνουμε πολύ καλή έρευνα, έχουμε ικανούς ερευνητές και νομίζω ότι το επίπεδο της έρευνας στην Ελλάδα είναι αρκετά ψηλό και συγκρίσιμο απόλυτα με την έρευνα στην Ευρώπη. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι μια σύνδεση της έρευνας με την αυτό που λέω πραγματική οικονομία. Και εκεί πέρα η ελληνική έρευνα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Δηλαδή κατά το ότι οι Έλληνες ερευνητές είτε δίνουν τα αποτελέσματά τους στο εξωτερικό οι πιο ικανοί, είτε δεν έχουν αυτή την σύνδεση η οποία βοηθάει, κάνει την έρευνα χρήσιμη στην εθνική οικονομία και παράλληλα όμως μπορεί να δώσει πόρους στην έρευνα για να αναπτυχθεί περαιτέρω. Έτσι. Δηλαδή και αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της έρευνας, το οποίο είναι τόσο δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα δεν έχουμε καταρθώσει να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε πάρει τα στοιχειώδη μέτρα που να ανοίγουν τις πόρτες των πανεπιστημίων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στους Έλληνες της Διασποράς. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να υπάρχουν θέσεις για επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό και να υπάρχει αυτή η ρευστότητα στη διακίνηση προσώπων, ιδεών και όλα αυτά. Και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλαίσιο, δυστυχώς, έτσι, για να πάρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Επίσης, αυτό το οποίο νομίζω ότι θέλουν οι Έλληνες του εξωτερικού είναι ένα ορισμένο σεβασμό, μια ορισμένη αναγνώριση όταν έρχονται, δηλαδή να μην πηγαίνουμε σε ένα ερευνητικό κέντρο και να μας θεωρούν ότι πάμε να πάρουμε θέσεις ή κάτι τέτοιο, αλλά να μας βλέπουν σαν επιστήμονες που μπορούμε να βοηθήσουμε και να δουλέψουμε μαζί με τους επιστήμονες που είναι στη χώρα για να προχωρήσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι σήμερα στον πανεπιστημιακό χώρο υπάρχει ένα ορισμένο κατεστημένο το οποίο προστατεύει ορισμένα και κεκτημένα και είναι ως ένα βαθμό φρένο σε αυτή τη για να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή και να υπάρξει αυτή η πρόοδος. Καταρχήν, να εκμοντερνιστεί το σύστημα έρευνας, υπό την έννοια που το είπα, δηλαδή σήμερα για να μπορεί η έρευνα να παράγει αποτελέσματα τα οποία να είναι χρήσιμα στην οικονομία χρειάζεται αυτό που λέμε κρίσιμη μάζα, δηλαδή να συγκεντρωθούν, να γίνουν ομάδες ερευνητικές οι οποίες να έχουν τις δεξιότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη ορισμένων αποτελεσμάτων τα οποία είναι χρήσιμα στην τεχνολογία και στην οικονομία. Έχουμε μια πληθώρα ερευνητικών ινστιτούτων τα οποία δρούν ασυντόνιστα. Έχετε Ινστιτούτα με 2 άτομα, έχετε Ινστιτούτα με 5 άτομα,
και πολλούς διοικητικούς υπάλληλους, παραδείγματος χάρη, να πάρω ακραίες περιπτώσεις. Όλο αυτό το δυναμικό θα πρέπει να δρά κατά τρόπο συντονισμένο, σύμφωνα με μια στρατηγική βέβαια εθνική, την οποία πρέπει να καθορίσουμε, για να μπορέσουμε να βγάλουμε, να το χρησιμοποιήσουμε κατά τρόπο αποτελεσματικό και να βγάλουμε αποτελέσματα τα οποία να είναι χρήσιμα για την οικονομία. Πρέπει να παλέψουμε για να γίνει κάτι στην Ελλάδα, διότι είναι και η τελευταία μας ευκαιρία. Έχω λοιπόν την αισιοδοξία, τη ρεαλιστική, αυτό ο οποίος είναι αποφασισμένος να δώσει κάτι και να φτιάξει κάτι στον τόπο του. Έτσι. Αυτή είναι η αισιοδοξία μου. Δεν είμαι αφελώς αισιόδοξος. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Ξέρω όμως ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν κάτι να γίνει για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο πρέπει να εκμοντερνήσουμε, να εξυγχρονίσουμε την οικονομία μας. Δηλαδή να ξεπεράσουμε το όραμα που είχαμε η Ελλάδα των ξενοδόχων, των αγροτών, των ναυτικών κτλ. Και να κάνουμε μια σύγχρονη οικονομία. Ο εξυγχρονισμός της οικονομίας περνάει μέσα από ένα όραμα καινοτομίας. Πρέπει δηλαδή η ελληνική οικονομία να μπορέσει να λειτουργήσει σαν τις σύγχρονες κοινωνίες, σαν τις προηγμένες οικονομίες, και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πολλά προσόντα για να το πετύχει αυτό το πράγμα. Έχει αξιόλογους ανθρώπους, δημιουργικούς, έχει ένα τεράστιο επιστημονικό δυναμικό και στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, στο οποίο μπορεί να στηριχτεί για να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει μια εξαιρετική γεωπολιτική θέση, δηλαδή ότι έχει την ελκυστικότητα λόγω κλίματος, μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο στην περιοχή, πάρετε χώρες παραδείγματος χάρη όπως το Ισραήλ που είναι τεχνολογικός γίγαντας αυτή τη στιγμή, να δείτε ότι έχουμε πάρα πολλές ομοιότητες με αυτή τη χώρα και θα μπορούσαμε τουλάχιστον να εμπνευστούμε από το μοντέλο ανάπτυξης του Ισραήλ. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η καινοτομία δεν είναι προνόμιο των οικονομικών γιγάντων. Δηλαδή μπορεί να είσαι οικονομικός γίγαντας και να είσαι σκράπας στην καινοτομία. Φυσικά μια μεγάλη χώρα που καινοτομεί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί στηρίζεται και όλη η υπεροχή που έχει, ένα μέρος της υπεροχής που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μπορείτε να πάρετε και χώρες όπως ανέφερα το Ισραήλ, η Ελβετία είναι μια άλλη χώρα που γνωρίζω πολύ καλά γιατί είμαι καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης, είναι από τις πρώτες τεχνολογικές χώρες στον κόσμο και παρότι βέβαια η ζωή στην Ελβετία, όπως το ξέρετε, είναι πολύ ακριβή. Άρα, παρόλα αυτά, οι σκανδιναβικές χώρες, μικρές χώρες, είναι και αυτές πρωταθλήτρια στην καινοτομία. Να πάρω χώρες όπως την Ταϊουάν, παραδείγματος χάρη, όπως την Κορέα. Άρα η Ελλάδα μπορεί να παίξει το χαρτί της καινοτομίας και να το κερδίσει αν έχουμε την κατάλληλη στρατηγική. Να επιστρέψω μόνιμα, εγώ αισθάνομαι πολίτης του κόσμου αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει πρωτίστως η χώρα μου και να πάει καλά, αυτό είναι γεγονός. Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι μπορεί να είμαι πολύ πιο χρήσιμος δουλεύοντας για την Ελλάδα και έχοντας ένα πόδι έξω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη ιστορική στιγμή για τον Ελληνισμό και αυτό που θα ζητούσα από τον κάθε Έλληνα είναι να αναμετρήσει τις ευθύνες του και να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει τον τόπο για να πάμε μπροστά. Οι Έλληνες ανά τους αιώνες άφησαν μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, όχι βέβαια σε εμάς μόνο, που διαμόρφωσε την σκέψη την ευρωπαϊκή. Θα μπορούσα να λέω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με αγγίζει ιδιαίτερα. Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι οι Έλληνες ήταν ο λαός ο οποίος τόλμησε και όρθωσε το πνεύμα του απέναντι στη φύση, δηλαδή έκανε τη θεωρία, είπε κάνω μια θεωρία για να εξηγήσω τα φυσικά φαινόμενα, έτσι. Ήταν ο πρώτος λαός που τόλμησε. Είναι ο λαός που μέσα σε 500 χρόνια
έθιξε όλα τα ζωτικά, τα βασικά προβλήματα, ας πούμε, που απασχολήσαν την ανθρωπότητα και απασχολούν την ανθρωπότητα. Δηλαδή έβαλε τις βάσεις των μαθηματικών, της γεωμετρίας, της φυσικής, της φιλοσοφίας, με την πράξη του όρισε τι είναι δημοκρατία, τι είναι δημοκρατική θεσμή. Είναι ο λαός ο οποίος πλούτησε τη σκέψη την ανθρώπινη και την καθόρισε ως ένα βαθμό. Η Ελλάδα είναι μια συνέχεια, δηλαδή ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια συνέχεια στη γλώσσα, μια συνέχεια στον πολιτισμό και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε, ότι είναι κάτι το ενιαίο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και όταν δίνουμε παιδεία, μορφώνουμε τα παιδιά μας. Για μένα, παραδείγματος χάρη, αυτό το ξέκομα της γλώσσας σε αρχαία και νέα είναι κάτι το οποίο δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή, νομίζω ότι τη γλώσσα πρέπει να τη μαθαίνουμε σαν μια οντότητα η οποία έχει μια ιστορική υπόσταση και δεν μπορούμε να την κουτσουρεύουμε.